και από μένα. Είμαι η Anny Tzivanaki, Online Operations Director στην Intralot για τα έργα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είμαι 20 χρόνια και στο χώρο του ίντερνετ. Στον τωρινό μου ρόλο είμαι υπεύθυνη για τις ομάδες CRM, Digital Marketing, Online Payments, Data Analysis, που λειτουργούν 24x7, ένα ψηφιακό προϊόν, το Online Sports Betting και το iLottery. Τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχα στις ομάδες Product Management στην εταιρεία μας, που έδωσε προδιαγραφές για τα συστήματα που έχω σήμερα στη διάθεσή μου για να λειτουργήσω τα έργα που τρέχουμε στην Αμερική. Στο πιο μακρινό παρελθόν, έχω τελέσει Country Manager και Online Operations Director πάλι σε εταιρείες του χώρου μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον ευρύτερο όμιλο της Intralot. Είμαι σύζυγος και μητέρα. Έχω ένα γιο 10 ετών. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συμμετάσχει σε πολλά event για γυναίκες. Και μου αρκούσε ως τώρα να δείχνω με την πορεία μου ότι μπορούμε και να μιλάω κατηδίαν σε όσα κορίτσια έχω κάτι να τους πω. Στην ομάδα μου, στις παρέες, παντού. Όμως, με αφορμή το Women in Tech και την απόφαση του HR μας να συμμετάσχουμε και την πρόταση να μιλήσω, έκανα μια μικρή έρευνα και ανακάλυψα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάτι που το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε ίσως στην καθημερινότητα της εργασίας μας. Ακούγεται εδώ και κάποια χρόνια, 5 χρόνια πλάς, ότι λείπουν 1 εκατομμύριο προγραμματιστές από την Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι άδικο, γιατί οι τεχνικές εταιρείες, αλλά και τα τεχνικά τμήματα των υπόλοιπων εταιρεών, δυσκολεύονται να στελεχώσουν τις τεχνικές ομάδες. Σήμερα, με στοιχεία του 2022, αυτό το έλλειμμα, αυτό το talent gap, είναι 1,4 εκατομμύρια άτομα. Και μέχρι το 2027, αν συνεχίσουμε έτσι, αυτό το talent gap θα είναι 3,9 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη των 27 χωρών. Λείπουν 3,9 εκατομμύρια προγραμματιστές και προγραμματίστριες από την αγορά, αλλά και θέσεις εργασίας στον ευρύτερο χώρο του tech. Πολύ χονδρικά, αν διπλασιαζόταν ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις εργασίας tech, τεχνικούς ρόλους, θα μπορούσε να κλείσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το έλλειμμα. Θα μου πείτε και τι έγινε που θα κλείσει το έλλειμμα. Αν κλείσει αυτό το έλλειμμα, έχουμε 260 με 600 δισεκατομμύρια παραπάνω ΑΕΠ στις χώρες των 27, αλλά και έχουμε τα emerging technologies να προχωράνε, να βγαίνουν στην αγορά και να υπάρχει γενικά οικονομική άνθηση παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Gartner και ένα survey που έγινε σε IT executives, τα 2/3 πιστεύουν ότι τα emerging technologies, οι νέες τεχνολογίες, καθυστερούν επειδή υπάρχει έλλειμμα ταλέντου. Τι ρόλους παίρνουν οι γυναίκες στην τεχνολογία? Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται σε product design, product management, 46%. Data Science και Analytics, 30%. IT Consulting, 22%. Οι ρόλοι που οι γυναίκες έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά είναι ακριβώς εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και θα είναι καθοριστικοί για τα επόμενα χρόνια, όμως. Και έτσι, ενώ 19% των εργαζομένων σε Software Engineering Architecture, για παράδειγμα, είναι γυναίκες, μόνο το 10% των cloud solution, είναι μόνο το 10% των cloud solution architects, το 13% των Python developers, το 8% των cloud engineers και DevOps. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Πόσες και πόσοι από εσάς, όταν ήταν στο σχολείο, ήθελαν να σπουδάσουν κάτι σε σχέση με STEM ή ICT, Information Communication Technologies? Και πόσες και πόσοι το έκαναν? Λιγότερες και λιγότερο. Και πόσοι όταν βγήκαν στην αγορά εργασίας είχαν μια δουλειά τεχνική?
περισσότερες. Ενδιαφέρον αυτό. Έχω αναφέρει κάποια στοιχεία προηγουμένως. Είναι από μια μελέτη της McKinsey και 8 Fold AI, που έγινε στις 27 χώρες της Ευρώπης. Σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη παρουσιάζεται το pipeline του STEM και του ICT, του Information Communication Technology. Εκεί λέει ουσιαστικά ότι στα ακαδημαϊκά χρόνια, με στοιχεία που ήρθαν από 27 χώρες, έτσι, είναι 50-50 περίπου αγόρια, κορίτσια, στον ενδιαφέρον τους για STEM. Όταν βρίσκονται στο πανεπιστήμιο και διαλέγουν τι θα σπουδάσουν, τα κορίτσια πέφτουν στο 31%. Και όταν βγαίνουν από εκεί, για το ICT, συγγνώμη, είναι 19% αντί για 50, και όταν βγαίνουν από εκεί, 22% πιάνουν δουλειά σε θέσεις τεχνικές. Στο αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών, αντρών, είναι 44%. Μόνο και μόνο από αυτό, αν δηλαδή απλά είχαμε το ίδιο ποσοστό, θα διπλασιαζόταν ο αριθμός των γυναικών και με βάση κάποιους υπολογισμούς μπορεί να φτάσει αυτό το 3,9 εκατομμύρια σχεδόν. Είναι το drop off φαινόμενο. Στην Intralot είμαστε 33% γυναίκες εργαζόμενες. Τα τελευταία 8 χρόνια κρατιόμαστε από το σχεδόν 30% ως το 33% που είμαστε φέτος. Έχουμε 20% γυναίκες στο management. Στην ομάδα μου είμαστε 45% γυναίκες. Είναι digital operations. Και πανευρωπαϊκά, ούτως ή άλλως, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 46% σε online entertainment. Και έχω και ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Στο data science δεν είμαστε 30% που είναι η Ευρώπη, είμαστε 50%. Και αν βάλουμε και τα internships, είμαστε πάνω από 75%. Βλέπω και ένα ενδιαφέρον και οι interns μας έχουν φέρει και machine learning στην ομάδα σαν έρευνα για το πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στα day-to-day operations. Για να αλλάξουν αυτά τα ποσοστά, υπάρχουν 4 βασικοί πυλώνες παρέμβασης στη γυναικεία συμμετοχή. Είναι 4 ρο, reframe, retain, redeploy και ramp up. Reframe είναι εκεί που είμαστε, να το ξαναδούμε λίγο αλλιώς. Εξασφαλίζουμε δηλαδή ότι οι γυναίκες μέλη των ομάδων μας ακούγονται περισσότερο και έχουν την αντίστοιχη ευκαιρία να ακουστούν και να εφαρμοστούν οι ιδέες τους. Και ταυτόχρονα ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του reframe είναι οι πολιτικές work from everywhere, που δίνουν σε πάρα πολλές εταιρείες τη βελτίωση των στατιστικών και των γυναικών στη συμμετοχή στον χώρο εργασίας, αλλά και στο management. Στην Intralot είμαστε τυχερές και τυχεροί. Είχαμε remote working policy πριν και από τον κορονοϊό. Και χαρακτηριστικά, όταν ξεκίνησε το lockdown, κάναμε λανσάρισμα σε ένα από τα έργα που είμαι και εγώ, στην Washington DC. Τη μέρα που έγινε η αλλαγή, ήμασταν 90% από το σπίτι. Το λανσάρισμα συνεχίστηκε κανονικά. Και δεν υπήρχε καμία απολύτως διαφορά από τις προηγούμενες μέρες και μήνες. Το reframe μπορεί να φέρει 480.000 με 1 εκατομμύριο γυναίκες παραπάνω στο tech. Retain, που είναι η δεύτερη παρέμβαση, είναι να δώσουμε λόγο στις γυναίκες να μείνουν στην τεχνολογία. Γιατί 50% περίπου φεύγουν από την τεχνολογία περίπου στη μέση της καριέρας τους. Έτσι δεν έχουν καν την ευκαιρία να ανέβουν στην ιεραρχία. Με βάση το Tech Republic αυτό. Αν θέλουν να ανέλθουν, συνήθως πρέπει να αλλάξουν δουλειά, κατά 80%. Αυτό το μέτρο, αυτή η παρέμβαση, μπορεί να φέρει μέχρι και 440.000 γυναίκες στη τεχνολογία. Redeploy. Αυτό σημαίνει να γίνουν επανεκπαιδεύσεις σε τεχνογνωσία που έχει σημασία. Agile, machine learning, operations κλπ.
όπως το bootcamp, τον Ιούνιο. Και επειδή το θέμα δεν είναι μόνο οι εταιρείες τεχνολογίας, οι εταιρείες τεχνολογίας προσφέρουν ένα καλό παράδειγμα. Με βάση 1 εκατομμύριο προφίλ talent workers in technology στην Ευρώπη, 44% των γυναικών και 26% των ανδρών δεν έχουν σπουδάσει STEM στα ακαδημαϊκά τους χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μάθει πάνω στη δουλειά, on the job, έχουν προχωρήσει και έχουν γίνει επαγγελματίες στην τεχνολογία. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται. Άρα χρειαζόμαστε επανεκπαιδεύσεις. Στην εταιρεία που εργάζομαι πάλι αισθάνομαι τυχερή. Στην Intralot είχαμε επανεκπαιδεύσεις έγκαιρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, πάνω από δεκαετία. Και το HR μας έχει κάνει σταδιακά, ανάλογα με τις ομάδες που δουλεύουμε, διάφορα σεμινάρια σε product management, agile και scrum, leadership κλπ. Μέχρι 1.800.000 καινούργια άτομα μπορούν να μπουν στην τεχνολογία, αν κάνουμε redeploy. Είναι το πιο επιτυχημένο πιθανό μέτρο που μπορούσε να κάνει κανείς. Και ramp-up είναι να βρεθούν πιο πολλές γυναίκες σε τομείς STEM. Να κάνουμε address το drop-off στο πανεπιστήμιο. Όμως, από το σχολείο στο πανεπιστήμιο, το να πάνε πιο πολλά κορίτσια στο STEM, στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 27-30, δεν θα έχει τόσο μεγάλο impact. Αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερο impact είναι όσοι σπουδάζουν σε STEM disciplines, σε STEM τομείς ή ICT, να συνεχίσουν και να βρουν τη θέση εργασία τους στην τεχνολογία. Είναι πολύ πιο μεγάλο το impact. Μπορεί να φτάσει μέχρι 710.000, λέει η έρευνα, νέες θέσεις εργασίας σε γυναίκες στην τεχνολογία. Αυτό πώς γίνεται, περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα internships. Τα κάνουμε. Mentoring, coaching και να προσλαμβάνουμε γυναίκες σε θέσεις τεχνολογίας, σε έργα εχμής που έχουν ενδιαφέρον. Όλοι θέλουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα δουλειά. Έχω τρεις αρχές που με καθοδήγησαν, που δεν τις ήξερα έτσι πριν έρθει η ώρα να σας τις πω. Η πρώτη είναι always be you, να είσαι πάντα ο εαυτός σου. Πάντα σκεφτόμουν τον εαυτό μου σαν άνθρωπο. Και αυτό το φίλο στους γονείς μου, στον πατέρα μου, που είδε τον εαυτό του σαν μέντορα. Τον έχασα φέτος. 2 συμβουλές μου έδινε πάντα μέσα στα χρόνια. Να έχεις στόχους και να είσαι πάντα ο εαυτός σου. Έτσι βρέθηκα πολύ νωρίς, στα 22 μου, να κάνω μια startup με online αθλητικό περιεχόμενο στο ίντερνετ, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τα αγγλικά ήταν το USP της όλης υπόθεσης, γιατί είναι πριν από το 2000. Υπήρχε περιεχόμενο, δηλαδή, για ελληνικά και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα αγγλικά. Και αυτό το site επιβίωνε παίρνοντας διαφημίσεις, πουλώντας παρουσία σε μικρές ομοσπονδίες ενός διαιτητών, καλύπτοντας events για extreme sport και διάφορα τέτοια. Και παρουσιάζαμε τότε σε ένα παλαιωμένο δίκτυο της αθλητικής μας διοίκησης μια εναλλακτική τεχνολογία. Εκτός από το να μάθω να γράφω HTML, έπρεπε και να βγω έξω να πουλήσω τις ιδέες μου. Η συνέχεια για μένα ήταν στην αρχική ομάδα της Intralot που λάνσαρε το Πάμε Στοίχημα το 2000 και ασχολήθηκα με content development τότε. Τη διανομή του product offering και τα επίσημα αποτελέσματα με web, voice, teletext. Είμαι πολλά χρόνια στην Intralot, με κάποια διαλύματα σε άλλες εταιρείες του χώρου και είμαι εδώ γιατί κάθε μερικά χρόνια έχω μια νέα πρόκληση. Έχουμε κάποια έργα στο χώρο του gaming που είναι μοναδικά πραγματικά. Να είσαι ο εαυτός σου όμως σημαίνει για μένα και κάτι άλλο που έμαθα μέσα στο χώρο εργασίας. Οι μικτές ομάδες έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι πετυχημένες ομάδες.
Χρειαζόμαστε όλες τις ιδιότητες, όλες τις δεξιότητες για να δημιουργήσουμε, να καινοτομήσουμε, να βρούμε λύσεις και να λανσάρουμε απαιτητικά έργα. Η δεύτερη αρχή μου είναι bet on yourself, από το sports betting βέβαια. Πόνταρε σε σένα. Όλοι πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στον εαυτό μας και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσει κανείς μπροστά. Το να διεκδικείς, να έχεις στόχους και φιλοδοξίες, δεν είναι μεμπτό. Θα ακούσουμε αργότερα και για το imposter syndrome. Θα σας πω μια δική μου ιστορία. Στα πρώτα μου βήματα, που είχα πιάσει δουλειά με ένα βασικό μισθό και αντικείμενο το τότε ίντερνετ, ήρθε μια τράπεζα, μετά από ένα-δύο χρόνια που δούλευα εκεί, ήρθε μια τράπεζα, με έκανε poach για να φτιάξουμε τότε ένα από τα πρώτα web banking στην Ελλάδα. Είπα στο διευθυντή μου, θα φύγω. Μου λέει, γιατί θέλεις να φύγεις? Λέω, θα παίρνω καλύτερα χρήματα. Η νέα δουλειά είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο και θα κάνω ένα δεύτερο πτυχίο. Και δεν βλέπω να προωθείτε πολύ και τις γυναίκες στην εταιρεία. Μου λέει, θα σου κάνω μια πρόταση και αν είναι καλύτερη από αυτή που έχεις, θα μείνεις. Μου το υπόσχεσαι? Λέω, το υπόσχομαι. Μου έκανε δύο αντιπροσφορές, με κάθε ειλικρίνεια, δεν είπα ψέματα, και έτσι έμεινα. Από τότε είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και πάντα είχε κάτι ενδιαφέρον να μου αναθέσει. Όλοι πρέπει να ποντάρουμε στον εαυτό μας. Πρόσφατα μου τράβηξε την προσοχή η ιστορία ενός κολοσσού στον χώρο του αθλητικού προϊόντος, ο Phil Knight, ο συνιδρυτής της Nike, στην αυτοβιογραφία του, σαν παρακαταθήκη στα εγγόνια του, μας λέει, τελικά η μόνη συμβουλή που μπορεί να δώσει κανείς είναι απλά μη σταματάς. Whatever comes, just don't stop, λέει. Η τρίτη μου αρχή είναι sit on the table. Μην είσαι απούσα. Εδώ είμαι εκτός συναγωνισμού. Τα έχει πει καλύτερα από μένα και με τη θαυμάζουμε όλοι η Sheryl Sandberg, CEO και του Facebook και Meta Platforms, μέχρι πρόσφατα. Μας λέει στις ομιλήσεις, ακόμα και 12 χρόνια πριν, τρία πράγματα. Sit on the table, make your partner a real partner και don't leave before you leave. Βέβαια, για όσους θέλουν να είναι στο χώρο της εργασίας, για όσες θέλουν να είναι στο χώρο της εργασίας, όσες και όσους. Μπες στην πρώτη γραμμή, κάνε τον σύντροφό σου σύμμαχο και συνέχισε την πορεία σου μέχρι να πρέπει πραγματικά να σταματήσεις. Μας λέει χαρακτηριστικά ότι πολλές γυναίκες καταπιέζουν και περιορίζουν τα επαγγελματικά τους όνειρα ή τα επαγγελματικά τους θέλω απλά, μόνο και μόνο επειδή σκέφτονται ότι 3, 4, 8 χρόνια αργότερα θα πρέπει να κάνουν οικογένεια ή θα θέλανε να κάνουν οικογένεια. Δεν έχει νόημα στην εποχή μας, όπου κάνουμε μια καριέρα σχεδόν κάθε 5 χρόνια, αλλάζουν τεχνολογίες, χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες, επανεκπαιδεύσεις, έχουμε τελείως διαφορετικά functions με τα χρόνια. Δεν έχει κανένα νόημα να πει κανείς κάνω πλάνο για 10 χρόνια μετά σε αυτό το τομέα. Όταν έρθει η ώρα, απλά σταματάμε. Μου συνέβη και εμένα κάτι αντίστοιχο. Είχα υπερβολικό άγχος όταν είχαμε να λανσάρουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Είχα key ρόλο. Ήταν η εποχή που έπρεπε εγώ να κάνω το γιο μου. Δεν ήμουν ακόμα έγκυος, αλλά αισθανόμουν ότι έχω διέξοδο. Γιατί πώς θα λάνσαρε το έργο χωρίς εμένα? Κι όμως τα πράγματα ήρθανε μια χαρά. Άλλαξε η συμφωνία. Το ήξερα, δεν το ήξερα. Λάνσαρε ένα μέρος του έργου. Δεν επηρεαζόταν η ομάδα μου. Εγώ έκανα το γιο μου, πετούσα μέχρι και 7 μήνων έγκυος και όταν ήθελα πια να ξαναπιάσω δουλειά στους 7 μήνες, πάλι μπορούσα να πηγαίνω στους πελάτες μας στην Ευρώπη. Δεν άλλαξε κάτι, λοιπόν. Συμπερασματικά, βρίσκουμε τρόπους ώστε η κοινωνία μας να έχει όλα τα μυαλά σε θέσεις εργασίας που μετράνε για την οικονομική ανάπτυξη. Ο χώρος της τεχνολογίας θέλει τον πραγματικό σου εαυτό και ό,τι άλλο διαφορετικό έχεις να δώσεις. Ποντάρουμε πάνω στην αξία μας, γιατί μόνο έτσι πετυχαίνουμε αλληλοσεβασμό και συμμετέχουμε ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Ζούμε σε μια κοινωνία που μας το επιτρέπει αυτό.
Ευχαριστώ.